μας παρουσιάσει ο κύριος Μπάμπης Κοτίνης, ένας άνθρωπος που έζησε τα γεγονότα από πάρα πολύ κοντά. Οι δυο σωροί μεταφερθήκαν με τη μυτική συνοδεία του χωροφύλακης της πόλεως, γιατί δεν υπήρχε στρατός εδώ, σαν τιμόμενοι νεκροί πολέμου και ετάφησαν με θρησκευτική τελετή. Μα οι Ιταλοί ήταν οι μεγάλοι νικημένοι. Είχαν ελπίσει ότι μέσα σε μια εβδομάδα τότε, αυτά έλεγε ο Ντούτσε τους, θα είχαν φτάσει στην Αθήνα. Και στην Αθήνα έφτασαν. Πράγματι μετά 10-15 μέρες, αλλά οι πρώτες εκατοντάδες των εχμαλώτων. Η σημερινή τελετή έγινε ύστερα από ολόκληρα 50 χρόνια. Το λέω διότι είχα την ευτυχία να διαβάσω επισκέπτης στην Νάουσα. Στο βάθρο του αγάλματος απέθανε και ετάφη αναυπάκτο 31 Ιανουαρίου του 30. Αυτό για μένα ήταν αρκετό. Όταν ήρθα εδώ το επρότεινα με υπόμνημα, με αλλεπάλληλες οχλήσεις γραπτές στους κατακυρούς δημοτικούς άρχοντες. Τελικά, ύστερα από 50 χρόνια, υλοποιήθηκε. Χρησιμοποιείται καμιά φορά σε ομιλίες και σε μνημόσυνα. Τότε πεθαίνουν οι νεκροί όταν τους λύσουν μονάχα.